Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το οπλοπολείο του κυρίου Χρήστου Χατζιώτη. Όπως είχαμε κάνει μία ανοίξη, ότι μπορεί να γίνουν μαθήματα οπλοχρησίας, πώς θα το πούμε, Χριστό. Οπλογνωσίας, θα έλεγα. Οπλογνωσίας. Λοιπόν, αυτή την υπόσχεση την κρατάμε προς το παρόν. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει και τι θα προκύψει στο μέλλον, αλλά λέμε να αρχίσουμε με τα πρώτα τρία μαθήματα, τα οποία θα μεταδίδονται, θα δημοσιεύονται, θα αναρτώνται στο κανάλι μου μία φορά τη βδομάδα. Έτσι. Άρα τα πρώτα αυτά τρία μαθήματα που θα κάνουμε σήμερα θα βγουν τις τρεις επόμενες εβδομάδες. Να συμφωνήσω με τον Χρήστο, ποια μέρα θέλεις να βγαίνει, Χρήστο? Θα έλεγα, για λόγους παραδοσιακούς και για λόγο του ότι τις Τετάρτες το απόγευμα πάρα πολλοί δεν εργάζονται, να τα ονομάσουμε τα σεμινάρια της Τετάρτης και να είναι κάθε Τετάρτη. Αν αυτό βολεύει βέβαια και το δικό σου πρόγραμμα, Ιωσήφ. Κάθε Τετάρτη λοιπόν. Ναι. Okay. Εγώ δεν μιλάω από εδώ και πέρα άλλο. Τέλος, είναι δικό σου το μικρόφωνο και η κάμερα και λες ό,τι θέλεις για περίπου 20 λεπτά, τόσο περίπου κρίνεις ότι πρέπει να είναι το κάθε μάθημα, για να μην πλατιάζουμε και για να μην κουραστεί ο κόσμος, και συνεχίζεις. Καλησπέρα λοιπόν. Δεν μ' αρέσουν πολύ οι τυπικότητες, προτιμώ την ουσία, αλλά νιώθω υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που γράψανε συγκλονιστικά για μένα σχόλια στην συνέντευξη που μου έκανε ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος πριν από 10 μέρες περίπου. Ήταν για μένα τεράστια η ικανοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι έχει κάνει το χόμπι του επάγγελμα και κάνει τη δουλειά του με ειλικρίνεια. Τίποτε περισσότερο να βλέπει τόσο εγκομιαστικά σχόλια και τόση αγάπη από ανθρώπους που δεν έχω γνωρίσει ποτέ. Πολύ περισσότερο από ανθρώπους που έχω την αίσθηση ότι δεν θα πατήσουμε ποτέ ούτε τα ίδια μονοπάτια στο βουνό, γιατί οι περισσότεροι δεν ήταν καν κυνηγοί από ό,τι κατάλαβα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, δεν το περίμενα. Με τη βοήθεια του Ιωσήφ λοιπόν και με την παρότρινσή του ξεκινάμε αυτή τη σειρά σεμιναρίων, η οποία θα έχει τρία σκέλη. Το ένα σκέλος θα είναι οπλογνωσία, το δεύτερο σκέλος θα αφορά τα πυρομαχικά του λιόκανου, τα φυσίγγια δηλαδή, και το τρίτο σκέλος θα αφορά το μαχαίρι. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να γίνουν αυτά τα σεμινάρια εν είδη ενός παζλ, όπου διαφορετικά κομμάτια θα μπαίνουν κάθε Τετάρτη, μέχρι να συμπληρωθεί, ας το πούμε, ένα πάνελ. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν καλά να ξεκινήσουμε από το βούκεα κανιβά και να προχωρήσουμε στα μονοπάτια της οπλογνωσίας σταδιακά. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα γίνει εξαιρετικά βαρετό για τους μοιημένους στο χώρο του λιόκανου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα μείνουμε δι' αυτού του τρόπου μακριά από την επικαιρότητα. Για παράδειγμα, στα τέλη Νοεμβρίου, τελευταία μέρα του Νοέμβρη και πρώτη μέρα του Δεκέμβρη, αν δεν απατώμε, είναι η ετήσια έκθεση των μαχαιροποιών. Δεν μπορεί την εβδομάδα εκείνη παρά το θέμα μας να είναι μαχαίρια. Δεν μπορεί να είναι ούτε τα πυρομαχικά του λιόκανου, ούτε το όπλο. Ας ξεκινήσουμε όμως, γιατί ο χρόνος είναι πιεστικός. Καλά όπλα. Γιατί καλά όπλα? Τι είναι αυτό που τραβάει τόσο κόσμο στο να θέλει να αποκτήσει και ακόμα καλύτερα να θέλει να μελετήσει την ιστορία, τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες κυρίως, των καλών χειροποίητων όπλων. Και πόσο ελιτίστικο είναι τελικά το να ασχολούμαστε με το καλό όπλο. Το θέμα του ελιτισμού θα το κλείσουμε μια και καλή, διότι είναι κάτι που ακούγεται συχνά και θεωρώ ότι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Μαθαίνει κανείς το καλό όπλο όχι για να αποκτήσει το καλό όπλο, αλλά για να αποκτήσει τα κριτήρια που θα αξιολογήσει το μέτριο και το κακό. Και αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Και είναι εξαιρετικά χρήσιμο, διότι στην αγορά σήμερα δεν ισχύει ο κανόνας που ακούμε συχνά για άλλα προϊόντα, ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Στο κυνηγετικό λιόκανο δεν παίρνεις ό,τι πληρώνεις. Υπάρχουν όπλα τα οποία είναι κυριολεκτικά σκουπίδια και έχουν μία μέση τιμή. Υπάρχουν όπλα τα οποία είναι υπερβολικά τίμια και η τιμή τους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σαφέστατα δεν θα πάρει κανείς ποτέ ένα χειροποίητο sidelock σε μία τιμή ενός φτηνού boxlock, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αντιστοιχία ιδιαίτερη ανάμεσα στην ποιότητα και στην τιμή.
Σε φιλοσοφικό επίπεδο, σε επίπεδο μιας φιλοσοφικής προσέγγισης θα λέγαμε, αυτό το οποίο νομίζω ότι τραβάει τους ανθρώπους στη μελέτη του Λιόκανου δεν είναι ένα, αλλά είναι πολλά μαζί. Το κύριο είναι ότι το κυνηγετικό Λιόκανο έχει σταματήσει την εξέλιξή του γύρω στο 1920. Επειδή οι θειασότες της Κόσμη θα βάλουν και την πατέντα του Κόσμη, να πούμε το 1931. Από το 1931 και μετά έχουμε δει να διαφημίζονται και να προβάλλονται αμέτρητες ευρεσιτεχνίες στο Λιόκανο, που όλες ήταν ή αναμάσιμα ή αντιγραφή ευρεσιτεχνιών που είχαν ξεκινήσει πολύ πριν το 1920, οι περισσότερες πριν το 1900. Είδαμε για παράδειγμα να διαφημίζονται τη δεκαετία του 60 και του 70 οι εναλλασσόμενες συσφίξεις, αυτό που λαϊκά λέμε τσοκάκια. Ναι, αλλά τα τσοκάκια υπήρχαν πριν το 1900 και ο Λάνκαστερ είχε κατασκευάσει στην Αγγλία εναλλασσόμενες συσφίξεις πριν το γύρισμα του αιώνα, για παράδειγμα. Και πολλά πολλά τέτοια παραδείγματα υπάρχουν, ας μην πλατιάσουμε πάνω εκεί. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι ότι το όπλο είναι ένα φύση και θέση συντηρητικό προϊόν, το οποίο από όποια οπτική και αν το δει κανείς θα το αγαπήσει. Είτε το δει σαν μία μηχανή εσωτερικής καύσης, γιατί πρακτικά αυτό είναι, ένας μεταλλάκτης ενέργειας. Είτε το δει σαν προσωπικό αντικείμενο το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά. Είτε το δει σαν το σύντροφό του στις μοναχικές περιπλανήσεις στους κυνηγότοπους της χώρας μας, το όπλο δεν πάβει να είναι ένα άκρος ελκυστικό αντικείμενο. Είναι ένα αντικείμενο μάλιστα το οποίο διαχωρίζεται πλήρως και ιστορικά και τεχνικά, και το τεχνικό θα δούμε εδώ που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, από τα όπλα άλλου τύπου. Το κυνηγετικό Λιόκανο δεν έχει σχέση με τα πολεμικά όπλα. Υπάρχει ραβδωτό κυνηγετικό όπλο που έχει πολύ σχέση με το κυνηγετικό Λιόκανο, άλλο αν απαγορεύεται η χρήση του στην πατρίδα μας, αλλά με τα όπλα μιλιταριστικής χρήσης, όπως λέμε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και θα δούμε αργότερα το γιατί. Ένας δεύτερος λόγος που γίνεται ελκυστικό το όπλο και που όσο προχωράει κανείς στα μονοπάτια της οπλοφιλίας, της υγιούς οπλοφιλίας, ενώ ανακαλύπτει και τα θέλγητρα του Λιόκανου, είναι ότι ανήκει σε μία ομάδα προϊόντων τα οποία όσο χρησιμοποιούνται αποδεικνύουν ότι δεν είναι φθαρτά και ακόμη περισσότερο βελτιώνεται η χρήση τους. Βελτιώνεται η απόδοσή τους, για να ακριβολογώ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι πίπες των καπνιστών που αν χρησιμοποιούνται σωστά, ξεκουράζονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, τραβάνε καλύτερα όσο περνάν τα χρόνια. Τα έγχορδα μουσικά όργανα, που είναι γνωστό κυρίως στα βιολιά, ότι όσο περνάν τα χρόνια ο ήχος που αποδίδουν είναι καλύτερος, και τα κυνηγετικά Λιόκανα, που είναι αποδεδειγμένο ότι όσο περνάν τα χρόνια, εφόσον χρησιμοποιούνται και συντηρούνται σωστά, δίνουν πολύ καλύτερη ποιότητα κατανομής. Πριν από λίγα χρόνια είχα γνωρίσει έναν Ιρανό οικονομολόγο και συζητούσαμε, ο οποίος ζούσε στην Αγγλία, είχε έρθει στην Ελλάδα για κάποιες δουλειές και κουβεντιάζαμε ώρες ολόκληρες, και όταν του ανέφερα αυτό που μόλις σας είπα, με διόρθωσε και μου είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια είναι διαπιστωμένο, εδώ και αιώνες, ότι το ίδιο ισχύει και για τα περσικά χαλιά. Όσο περισσότερο πατιώνται, τόσο σφίγγουν οι κόμποι τους και τόσο βελτιώνεται η ποιότητά τους. Δεν έχω γνώσεις να το επιβεβαιώσω, το μεταφέρω απλώς. Σε μια εποχή λοιπόν φθαρτών καταναλωτικών αγαθών, αυτό το οποίο βλέπουμε στο Λιόκανο είναι ότι όσο χρησιμοποιείται, τόσο βελτιώνεται. Υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο σχετίζεται με την ποιότητα του Λιόκανου. Και επειδή πολλές υποκειμενικές δοξασίες ακούγονται κατά καιρούς, εμένα με ενδιαφέρει το όπλο να βγάζει καλή του φεκιά. Το καλύτερο όπλο είναι αυτό το οποίο μπορεί σε συνθήκες παγετού να το γεμίσεις και να το αδειάσεις εύκολα. Και χίλια δυο άλλα. Το τρίπτυχο το οποίο υπάρχει εδώ και πάνω από 150 χρόνια για το Λιόκανο, το τρίπτυχο αξιολόγησής του είναι ένα. Το καλύτερο Λιόκανο είναι αυτό το οποίο έχει τις τελειότερες δυνατές εφαρμογές στο μηχανισμό του, άρα τις λιγότερες τριβές κατά τη χρήση του, άρα τις μικρότερες φθορές. Ελαχιστοποιώντας τις φθορές, μπορούμε να εγγυηθούμε τη μακροζωία του όπλου, αν φυσικά συντηρείται σωστά. Στην παλιά Αγγλία,
την οποία πολλοί μέμφονται για τις οπλοκατασκευές της, κάποιοι τις νομπάρουν, κάποιοι τις επεφημούν. Το βέβαιο είναι ότι όλοι οι μεγάλοι οπλοκατασκευαστές του πλανήτη προσπάθησαν να μιμηθούν τους Άγγλους και όταν φτιάξουν ένα όπλο το οποίο καταξιωθεί και θεωρηθεί κορυφαίο, αυτό που λένε και διατείνονται είναι ότι κατάφεραν να φτιάξουν ένα όπλο εφάμιλο με ένα Holland, με ένα Perdy, με ένα Boss κτλ. Άρα λοιπόν στους ειδήμονες είναι σίγουρο ότι είναι καταξιωμένα πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση τα εγγλέζικα όπλα. Λοιπόν, στα αγγλικά όπλα λοιπόν, τουλάχιστον των παλιών χρόνων, υπήρχε μία εγγύηση 240 χρόνων. Τα εγγυώντο για 8 τριακονταετίες. Αυτό σήμαινε ότι αν συντηρηθούν σωστά, μετά από 8 γενιές θα μπορούν να κυνηγάνε στα χέρια κάποιου απόγονου εξίσου αποτελεσματικά με τα κυνήγια που έκαναν στον πρώτο τους κάτοχο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε άλλο ένα στοιχείο που μπορούμε να αξιολογήσουμε πραγματικά το λιόκανο. Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο σπάνια αναφέρεται είναι ότι το ακριβότερο όπλο του, μάλλον το καλύτερο όπλο του κόσμου για να ακριβολογώ και ένα μετριότατο όπλο, όταν έρθει η ώρα να βάλουν κατά του θυράματος, εφόσον ρίξουν, γιατί για το φτηνότερο δεν ξέρουμε, για το χειρότερο δεν ξέρουμε, εφόσον λοιπόν δεν δημιουργηθεί κάποια δυσλειτουργία και ρίξουν, εάν έχουν το ίδιο ακριβώς πυρομαχικό και βληθούν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, θα έχουν και το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα αλλάξει μόνο στα χέρια του αρχικού κατόχου που παράγγειλε ένα χειροποίητο όπλο. Γιατί θα είναι στα μέτρα του και είναι λογικό ότι θα είναι πιο εύστοχος. Μα αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα και με ένα μηχανοποίητο όπλο που θα πάει κανείς σε κάποιον σωστό δάσκαλο σκοποβολής ή οπλουργό, θα τον μετρήσει αν έχει την εμπειρία αυτή και θα του κατασκευάσει ένα κοντάκι στα μέτρα του. Αυτό λοιπόν είναι το μόνο στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί στη χρήση του ένα όπλο. Το φτηνό και το ακριβό, για να το πω λαϊκά, έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Σκοτώνουν το ίδιο. Αυτό το στοιχείο είναι που απαλλάσσει τελείως το καλό, το ποιοτικό κυνηγετικό όπλο από την μανία της αποτελεσματικότητας και αφαιρεί ευτυχώς από τους θειασότες του λιόκανου όλους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη λαχτάρα να βιώσουν το βουνό, τη χαρά του βουνού, την περιπλάνηση στο βουνό, δεν είναι επισκέπτες, αλλά έχουν τη λαχτάρα της απόκτησης του θυράματος χωρίς αίσθηση ορίων και μέτρου. Είναι ευτύχημα αυτό για το λιόκανο. Α, προχωρήσουμε τώρα πολύ πολύ χοντρικά σε κάποια παραδείγματα. Ένα από τα πιο φτηνά όπλα που έχουν κατασκευαστεί, όχι όμως από τα χειρότερα σε ποιότητα, είναι το ταπεινό Μπαϊκάλ. Το ρωσικό όπλο με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων και όχι μόνο. Το Μπαϊκάλ λοιπόν είναι ένα μηχανοποίητο οικονομικό όπλο το οποίο και σε πλαγιόκανο και σε αλληλεπίθετο και σε μονόκανο διατηρεί μία συγκλονιστική στιβαρότητα, μία μέση ευχρηστία και μία απίστευτη αξιοπιστία. Αξιοπιστία που δεν μπορεί να βρει κανείς εύκολα ούτε σε όπλα διπλάσιας, τριπλάσιας ή τετραπλάσιας τιμής. Κάποτε πέρασα αρκετό καιρό λύνοντας ένα Μπαϊκάλ, παρατηρώντας το και προσπαθώντας να βρω ένα όπλο το οποίο να είναι δυτικής προέλευσης, ήταν την εποχή που ακόμα ήταν σοβιετικά τα Μπαϊκάλ, και το οποίο να έχει την ίδια ποιότητα κατασκευής, εξαιρώντας τελείως το κομμάτι της εμφάνισης, δεν το υπολόγισα αυτό, κατέληξα ότι το όπλο που μπορούσε να συγκριθεί μαζί του ήταν το πλαγιόκανο της Μπερέτα εκείνης της εποχής, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό όπλο. Είχε όμως 11 φορές ακριβότερα το 11πλάσιο της τιμής του ταπεινού Μπαϊκάλ. Και αυτό δείχνει ουσιαστικά ότι μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα πάρα πολύ αξιόπιστο όπλο ακόμη και με πολύ λίγα χρήματα. Αναφέρθηκα πριν στο κομμάτι το τεχνικό και όταν κανείς κάνει ένα σεμινάριο σε ευρύ κοινό που δεν είναι μόνο γνώστες ή μόνο μειούμενοι στο κυνηγετικό λιόκανο, έχει μια αγωνία. Εγώ τουλάχιστον την έχω. Τι είναι αυτό που θα πω και το οποίο θα γίνει κατανοητό στον εντός εισαγωγικών αρχάριο
και τι είναι αυτό το οποίο δεν θα γίνει υπερβολικά βαρετό στο γνώστη. Λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι αυτό που ανέφερα πριν για τα μιλιταριστικής χρήσης όπλα και τα χειροποίητα όπλα, που είπα ότι και τεχνικά είναι διαφορετικά. Δύο σχολές λοιπόν υπήρξαν στο χώρο του όπλου. Τις κατέγραψε με απίστευτη ακρίβεια ένας μηχανολόγος μηχανικός του Μπέρμιγχαμ, που και ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν μηχανολόγοι στη βιομηχανία, δούλευαν στο Μπέρμιγχαμ και εκείνοι. Αυτός λοιπόν, όντας κυνηγός, άρχισε να μελετάει γιατί τα όπλα του Λονδίνου είναι τελείως διαφορετικά από τα όπλα του Μπέρμιγχαμ, και άρχισε να ψάχνει γιατί οι επιχειρηματίες που προσέλκυσε τον Μπέρμιγχαμ δεν είχαν καμία σχέση με τους αυτόχθονες οπλοκατασκευαστές του Λονδίνου. Αυτό λοιπόν που βρέθηκε είναι το εξής. Τα προτερήματα ενός μηχανοποίητου όπλου είναι τελείως αντίστροφα από τα προτερήματα ενός χειροποίητου. Και αυτό ακούγεται, φαντάζει, οξύμορο εκ πρώτης όψεως. Γιατί ισχύει αυτό? Ισχύει διότι εις μεν το χειροποίητο όπλο επιστρέφουμε στο τρίπτυχο που είπαμε πριν. Θέλουμε τέλειες εφαρμογές, τέλεια λίανση των επιφανειών που έρχονται σε συναρμογή μεταξύ τους, άρα ελαχιστοποίηση των τριβών και μείωση των φθορών. Σε ένα όπλο το οποίο είναι μαζικής παραγωγής, πολύ περισσότερο σε ένα όπλο το οποίο προορίζεται για να σταλεί στο μέτωπο να πολεμήσει, θέλουμε ακριβώς το ανάποδο. Δεν θέλουμε τεράστιες ανοχές για να χαλάει γρήγορα και να έχει φθορές, σε καμία περίπτωση. Αυτό ίσως το θέλουν οι εταιρείες όπλων που θέλουν να πουλάνε. Θέλουμε όμως να είναι εναλλάξιμα όλα τα μέρη του. Κάτι το οποίο αντιστρατεύεται τις τέλειες εφαρμογές. Γιατί να είναι εναλλάξιμα? Διότι όταν τεθούν εκτός μάχης 10, 15, 20 όπλα στο μέτωπο, στα μετόπισθεν πρέπει σε χρόνο ρεκόρ να μπορούν τα υγιή τμήματά τους να συναρμολογηθούν εκ νέου και να δώσουν όχι βέβαια 10, αλλά 6, 7 ή 8 όπλα. Αυτός είναι ο λόγος που έρχεται σε δεύτερη μοίρα η μακροζωία, η αξιοπιστία και η μείωση φθορών στο πολεμικό λιόκανο, και έχει επηρεάσει αυτή η νοοτροπία και τα όπλα μαζικής παραγωγής. Ακούω συχνά ανθρώπους που υποκύπτουν, παλιότερα υπήρχε και μια σχετική διαφήμιση, και δελεάζονται από την εναλλαξιμότητα των μερών. Και αυτό το αλληλεπίθετο παίρνει όλες τις κάνες. Φοβερό. Εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα αλληλεπίθετο στις μέρες μας που δεν παίρνει όλες τις κάνες ίδιας μάρκας και ίδιου μοντέλου. Θα ήθελα να ακούσω ένα αλληλεπίθετο που θέλει fitting στο χέρι, και αν γίνει, για να μπορέσει να πάρει τις ίδιες κάνες. Διότι εκεί πραγματικά θα έχουμε σεβαστεί, όχι εμείς αλλά ο κατασκευαστής, το τρίπτυχο στο οποίο αναφερθήκαμε. Λιγότερες τριβές, λιγότερες φθορές. Από καλύτερες εφαρμογές και λίανση φυσικά. Η αφετηρία μας είναι πάντα αυτή. Στο επόμενο σεμινάριο θα αναφερθούμε διεξοδικά στους μηχανισμούς των όπλων και θα μιλήσουμε και πάλι, ίσως λίγο ισοπεδωτικά, για την περίφημη θεωρία με τις μισές και ολόκληρες φωτιές. Για τους ανθρώπους που αποζητούν ένα δίκανο, αλλά βρε αδερφέ, να είναι οπωσδήποτε με ολόκληρες φωτιές. Και θα δούμε τελικά ότι τα περισσότερα πράγματα έχουν να κάνουν με τα κριτήρια που κουβαλάμε στην καρδιά μας και όχι στο μυαλό μας. Και άλλη μια ιδιαιτερότητα του λιόκανου είναι ότι όσο προχωράει κανείς στα μονοπάτια της οπλογνωσίας, του συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι, αυτό συμβαίνει σε όλα τα γνωσιακά πεδία νομίζω, ότι συνειδητοποιεί την άγνοιά του σε πολύ περισσότερους τομείς που δεν είχε φανταστεί. Το δεύτερο είναι ότι όσο μαθαίνει το λιόκανο, τόσο περισσότερο το επιλέγει με την καρδιά και όχι με το μυαλό. Και μια και μιλήσαμε για τα μονοπάτια της οπλογνωσίας, έχει σημασία μετά από 2.500 όπλα περίπου που έχω σαν πολιτής στο ενεργητικό μου και κυρίως με τη διαστροφή να παρακολουθώ τους πελάτες μου και να προσπαθώ να κάνω το ψυχογράφημά τους, να σας πω αυτό που έχω διαπιστώσει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά το στατιστικό μου δείγμα είναι αρκετά μεγάλο, για το πώς προχωράει κανείς σε αυτά τα μονοπάτια της οπλογνωσίας όσον αφορά την ελκτικότητα που ασκεί πάνω του ένα όπλο. Στην αρχική φάση λοιπόν ο αρχάριος δεν έρχεται να δει όπλο, έρχεται να ρωτήσει αν υπάρχει μια συγκεκριμένη μάρκα. Αυτό που αναγνωρίζει είναι μόνο το όνομα. Γιατί ο τάδε φίλος του, ο οποίος κυνηγάει και
διατείνεται ότι είναι γνώστης ή μπορεί και να είναι σοβαρός γνώστης των όπλων, λατρεύει αυτή την εταιρεία, γιατί είδε κάποιο βίντεο στο οποίο είδε κάποιον επώνυμο, ο οποίος μπορεί να είναι επώνυμος γιατί είναι ηθοποιός ή τραγουδιστής, να μην είναι και καλά επώνυμος οπλογνώστης, αλλά κυνηγούσε με αυτό το όπλο και ούτω καθεξής. Στο επόμενο στάδιο λοιπόν φεύγουμε από τη μάρκα και περνάμε σε εκείνη την απίστευτη παγίδα που θεωρούμε ότι μάθαμε από όπλα και ξεκινάμε να αξιολογούμε τα όπλα. Με τι? Με το πιο δευτερεύον και επιφανειακό πράγμα που έχουν. Την ποιότητα, την εμφάνιση μάλλον των ξύλων, των ξύλινων μερών, του κοντακιού και του ξυστού, της πάπιας όπως λέμε λαϊκά, και τα σκαλίσματα. Αυτά τα σκαλίσματα τα οποία από τότε που κάποιοι οπλοκατασκευαστές αποφάσισαν να πάρουν ρολογάδες, γιατί κανείς άλλος δεν μπορούσε να σκαλίσει ατσάλι, σκληρό μέταλλο, οι ρολογάδες τα ρολόγια τσέπης ξέρανε, και να τους βάλουν στο χώρο των οπλοκατασκευών, χάσαμε περίπου το 60% από το ενδιαφέρον μας για την ουσία. Στην Ιταλία έχουμε χάσει το 95%, αλλά δεν θέλω να στεναχωρώ φίλους που αγαπάνε το ιταλικό λιόκανο, οπότε δεν θα πω άλλα γι' αυτό. Εκεί λοιπόν αρχίζει το σκάλισμα και πάνω απ' όλα τα ξύλα. Γιατί τα ξύλα? Γιατί τα ξύλα μας απενοχοποιούν από το επιφανειακό κομμάτι του σκαλίσματος. Το σκάλισμα όλοι το εκτιμούν. Ένα έργο τέχνης είναι. Τα ξύλα ξέρουν λίγο λιγότεροι να τα ξεχωρίσουν και να τα εκτιμήσουν. Και βέβαια, ανάλογα με το που απευθύνονται, οι εταιρείες ξέρουν πώς πρέπει να πουλήσουν. Και υπάρχουν εταιρείες, ως γνωστόν, οι οποίες δεν φροντίζουν πλέον τόσο το σκάλισμά τους, αλλά προσέχουν πάρα πολύ την ποιότητα των ξύλων. Φεύγοντας από εκεί, αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε στοιχεία του λιόκανου πραγματικά ποιοτικά. Και αρχίζουμε να μαθαίνουμε το λιόκανο και να το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Ποια είναι η διαφορά? Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχουν καταρχήν τελειότητες, ότι δεν υπάρχουν πανάκιες, ότι δεν υπάρχουν λύσεις για όλα. Και αρχίζουμε να μαθαίνουμε ότι κάθε ευεργετική επιλογή στο λιόκανο έχει ένα τίμημα. Παράδειγμα, για να πιάσουμε τα ξύλα που μόλις ανέφερα. Τα πολύ όμορφα ξύλα οδηγούν σε κακό ζύγισμα. Κατά κανόνα, οι ρίζες καυκασιανής καρυδιάς ή καρυδιάς των Πυρηναίων έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος από ότι έχει ένα σανίδι, ένα κομμάτι από κορμό καρυδιάς χωρίς νερά και χωρίς ιδιαίτερη εμφάνιση. Ναι, αλλά το μεγάλο βάρος στο κοντάκι και στην πάπια, στον ξυστό, αυτό που κάνει είναι να αφαιρέσει ποσοστιαία βάρος ανάμεσα από τα χέρια μας. Και ως γνωστόν το ζύγισμα είναι τόσο καλύτερο σε ένα όπλο όσο μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού βάρους του όπλου βρίσκεται ανάμεσα στα χέρια μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χιλιάδες πράγματα τα οποία θα δούμε στα επόμενα σεμινάρια και θα θυμόμαστε πάντα ότι παραμονεύει σε κάθε μας επιλογή το τίμημα. Θέλω ένα μακρύκανο όπλο. Γιατί? Για να έχω μεγαλύτερη ευστοχία και όχι δραστικό βεληνικές που νομίζουν πολλοί, μεγαλύτερη ακρίβεια στη σκόπευση. Ναι, αυτό σημαίνει ότι οι μακριές κάνες ή η μακριά κάνη, αν πρόκειται για αυτό για μέση για μονόκανο, τι θα μας κάνουν? Να καθυστερήσουμε τη σκόπευση. Σε ένα θύραμα λοιπόν που απαιτεί αντανακλαστικά γρήγορη βολή, έχουμε χάσει. Την ώρα που θα έχουμε πια επομείς και θα είμαστε έτοιμοι να το ακολουθήσουμε και να βάλουμε για να το αποκτήσουμε, το θύραμα θα είναι έξω από το οπτικό μας πεδίο. Παίρνουμε ένα πολύ κοντό όπλο για να μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι και ας μην έχουμε τρομερή ακρίβεια. Σε κάποια θυράματα στο καρτέρι κυρίως, τα οποία έχουμε χρόνο να τα παρακολουθήσουμε, αλλά απαιτούν ιδιαίτερη σκοπευτική δυνότητα λόγω απόστασης βολής, λόγω τρόπου πετάγματος, λόγω, εκεί θα έχουμε την αστοχία χάρη στις πολύ κοντές κάνες. Αυτό το παλιό ρητό, το ουδέν καλό να μιγες κακού και το ανάποδο, ισχύει στο 100% και το ανακαλύπτουμε κάθε μέρα περισσότερο όσο περπατάμε τα μονοπάτια της οπλογνωσίας. Να είστε όλοι σας καλά μέχρι την άλλη Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε.